Καλώς ήρθατε στο Physio for You, το κανάλι της παιδιατρικής φυσιοθεραπείας. Το όνομά μου είναι Κατερίνα Ζιάκα. Είμαι NDT, VMT, CST, OMT φυσιοθεραπεύτρια. Ασχολούμαι με παιδιά εδώ και 30 χρόνια και σήμερα το βίντεο που ακολουθεί έχει να κάνει με τον έλεγχο της κεφαλής. Εάν σας ενδιαφέρει λοιπόν το θέμα μας, συνεχίστε να παρακολουθείτε. Για όσους δεν έχετε κάνει subscribe, μπορείτε να κάνετε, να πατήσετε και το κόκκινο κουμπάκι για να έχετε ενημέρωση από όταν ανεβαίνουν καινούργια βίντεο. Ο έλεγχος της κεφαλής λοιπόν, αμέσως στη συνέχεια. Όταν έχετε ένα βρέφος, αυτό που πρώτα σας ενδιαφέρει είναι το βρέφος να μπορεί να είναι σε μέση γραμμή, το κεφάλι του να μπορεί να δει τα πόδια, να δει τα χέρια και άρα δίνοντας ένα παιχνίδι το οποίο είναι για βρέφη, πάρα πολλές φορές επικεντρώνεται το βλέμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως έχουμε ξαναπεί σε άλλα βίντεο, στη διαδικασία της οργάνωσης της κίνησης και άρα δίνοντας ένα παιχνιδάκι μπορούμε να επικεντρώσουμε το βλέμμα του παιδιού είτε στο πόδι του είτε στο χέρι του και κατά δεύτερο λόγο να έχουμε δύο χεράκια τα οποία επικεντρώνονται στο να πιάσουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Το κεφάλι οργανώνονται και από αυτή τη θέση με αυτή την κίνηση. Πλάγια, κρατώντας λοιπόν τη λεκάνη, δουλεύουμε σε κίνηση πλάγια ανύψωσης της κεφαλής μονομερός. Άρα το βλέμμα μπορεί να είναι πάλι ένα παιχνίδι το οποίο παίζει το παιδί και το βλέμμα επικεντρώνεται από την πάνω πλευρά κεντρικά και από την κάτω πλευρά κεντρικά. Το ένα λοιπόν μάτι βλέπει ευθεία και το άλλο μάτι πρέπει να συγκλίνει. Άρα έχουμε πολύ καλή οργάνωση και του οπτικοκινητικού συντονισμού από μια καινούργια θέση στο παιδί, το οποίο μπαίνει το παιδί για να μπορεί να έχει καλή οργάνωση και οπτικά αλλά και κινητικά. Πρινής, είτε από το πάτωμα με αυτή την θέση, μπορεί να το βρείτε σε άλλα βιντεάκια που έχω ανεβάσει στο YouTube. Θα σας τα έχω επάνω, θα περνάνε για να μπορείτε να τα δείτε όσοι δεν έχετε δει αυτά τα βίντεο. Λοιπόν, μία πολύ καλή οργάνωση σε ένα βρεφάκι μπορεί να γίνει και με δουλειά σε ρολό. Επίσης, μπορεί να είναι η θέση αυτή και το παιδί με ένα αντικείμενο το οποίο θα είναι μπροστά του, ένα παιχνιδάκι, μπορεί να δουλεύει για να σηκώσει το κεφάλι προς τα επάνω και να κινηθεί ενάντια στη βαρύτητα από πρινή θέση με τα χέρια του που μπορεί να παίζει μπροστά σε ένα παιχνίδι. Και επίσης, πλάγια θέση, από αυτήν τη θέση στο ρολό, μπορούμε να δουλέψουμε πάλι την ανύψωση και την σύσφιξη από εδώ μεριά και την επιμήκυση από την κάτω πλευρά που παίρνει βάρος, με ταυτόχρονη κίνηση της κεφαλής. Έτσι. Όλες αυτές οι θέσεις που σας λέω μπορούν να δουλευτούν και από το πάτωμα, απλά επιλέγω να το κάνω σε ρολό για να σας δώσω τη δυνατότητα να δείτε πώς μπορείτε να δουλέψετε σε καινούργιες θέσεις και με καινούργιο τρόπο. Η δική μου η θέση θα έπρεπε να είναι πίσω από την κούκλα, απλά για να το δείτε στο βίντεο. Η θέση αυτή πολλές φορές είναι τέτοια, έχει δηλαδή το παιδί είναι σε γονιπετή και με αυτή την κίνηση έχουμε οργανώσει πολύ καλή οργάνωση εδώ στον κορμό και το κεφάλι υποστηρίζεται από εμένα μέσω των ώμων και μπορώ να δώσω κίνηση πλάγια και μία από τη μία, μία από την άλλη μεριά μετατοπίσεως του κέντρου βάρους. Επίσης, μία πολύ καλή θέση στην οποία μπορείτε να δουλέψετε το κεφάλι είναι η ύπτια στα χέρια σας, έτσι, δίνοντας το παιδί κίνηση πλάγια, μία από εδώ, μία από εκεί, όπως επίσης και μία κίνηση από εδώ. Δηλαδή το παιδί, το βλέπετε στο βίντεο, είναι πρινής, έτσι, και από εδώ μπορεί να σηκώσει το κεφάλι γιατί έχετε ένα παιχνιδάκι και οργανώνετε μαζί με το χέρι σας, το πόδι σας, συγγνώμη, αλλάζετε τη θέση της κεφαλής και το παιδί προσπαθεί να δει προς τα επάνω σηκώνοντας το κεφάλι του, άρα ουσιαστικά οργανώνονται οι οπίστοι
της κεφαλής, δηλαδή του αφιένα, αρχίζει και κάνει εκτατική κίνηση προς τα επάνω, ανύψωσης της κεφαλής. Σε όλες αυτές τις θέσεις μπορούμε να δώσουμε και στήριξη στα αντιβράχια, με αποτέλεσμα η κίνηση στα αντιβράχια να δώσει έλεγχο στη νομική ζώνη και από εδώ με κίνηση εκτατική να σηκώσει το παιδί το κεφάλι. Εδώ πρέπει να γίνει επιμήκυνση των μυών, έτσι, και το πόδι φτάνει στο στόμα, αλλά η λεκάνη ανεβαίνει ψηλά, το έχουμε ξαναπεί σε άλλο βίντεο. Αν δεν γίνει αυτή η ανύψωση, ούτως ώστε το πηγούνι να έρθει σε επιμικισμένη θέση και κοντά στο στήθος, η θέση της κεφαλής θα είναι αυτή και δεν είναι σωστή, δεν αρχίζει να αναπτύσσεται ουσιαστικά ο έλεγχος ομικής ζώνης και κεφαλής, με αποτέλεσμα να μην έχουμε καλή αναπνοή αργότερα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική η θέση της κεφαλής, αυτή τη θέση, ούτως ώστε να μπορέσει το παιδί να αναπτύξει κανονικά τον έλεγχο της κεφαλής. Σε αυτή τη θέση επίσης την καθιστή μπορούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να δώσουμε κίνηση ομικής ζώνης και κεφαλής, αντίστοιχα και διαχωρισμό ομοπλατών μαζί με κεφάλι. Το κεφάλι σε αυτή τη θέση έρχεται, βλέπετε, μπρος και πλάγια, μπρος και πλάγια, και κάνει και στροφές ανάλογα με τον κορμό. Η κίνηση της κεφαλής σε όλες αυτές τις θέσεις που σας λέω γίνεται ταυτόχρονα με κάτι που δουλεύουμε σε κορμό, είτε είναι ομική ζώνη είτε είναι λεκάνη. Έτσι μπορώ μέσα από την δουλειά που θα κάνω σε μπάλα, η μπάλα αυτή είναι λίγο μεγάλη για τη συγκεκριμένη κούκλα και την έχω επιλέξει επίτηδες να είναι μεγάλη, γιατί θέλω να σας δείξω ότι όσο μεγαλύτερη η μπάλα, τόσο πιο εύκολα ένα μωράκι μπορεί να κάτσει επάνω και να είναι ασφαλές, να μην αισθάνεται πολύ μεγάλη κίνηση, αλλά μικρή και ίσως και λίγο μεταλλάντωση, για να μπορέσει να έχει την αίσθηση ότι είναι σε μία κούνια, είναι σε μία χαλαρωμένη θέση. Δίνω μία εκτατική κίνηση λεκάνης και ομικής ζώνης με τα χέρια μου και επιλέγω να δίνω τέτοια κίνηση την ώρα που κατεβάζω την μπάλα προς τα πίσω. Δηλαδή γίνεται μία κίνηση όλου του κορμού, αλλά ταυτόχρονα εγώ δίνω και μία επιπλέον επιμήκυνση του κορμού, τόσο ώστε να βοηθήσω την έκταση της κεφαλής. Δηλαδή το κεφάλι πάει προς τα εκεί λόγω των χεριών μου, αλλά και της θέσης της μπάλας. Σε αυτή τη θέση λοιπόν ξαναμπαίνω στη διαδικασία να δώσω από εδώ κίνηση, πλάγια και μετατοπίσεις δεξιά και αριστερά, ούτως ώστε το κεφάλι να αρχίζει να δουλεύει σε κάμψη και επιμήκυνση και κάμψη και έκταση, πηγαίνοντας προς τα πίσω κάνει έκταση και επιμήκυνση της πλευράς, δηλαδή δίνοντας ηχητικό ερέθισμα, το παιδί με κοιτάει και προσανατολίζει το κεφάλι του προς τα εμένα, ούτως ώστε να σηκωθεί και να κάτσει πλάγια. Το ίδιο συμβαίνει και από τις δύο πλευρές. Εάν έχω ασύμετρη θέση στο κεφάλι, το ίδιο κάνω και από τις δύο πλευρές, ασχέτως του πόσο είναι η ασυμμετρία, διότι με ενδιαφέρει να πάρω συμμετρική θέση στο κεφάλι και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και στη δεξιά και στην αριστερή. Επιλέγω όμως περισσότερο να δουλέψω την επιμήκυνση στην πλευρά που έχω τη βράχυνση σε ποσοστό 60-40, έτσι ώστε να έχω μία λιγότερη επιβάρυνση στην πλευρά που έχει ήδη την επιμήκυνση, αλλά επειδή η πλευρά που έχει την επιμήκυνση δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει και σύσπαση, επιλέγω να το κάνω και στις δύο πλευρές για να πάρω και σύσπαση και επιμήκυνση. Μία θέση η οποία ουσιαστικά με βοηθάει πάρα πολύ και μπορώ να δουλέψω πάρα πολύ καλά είναι αυτή. Δηλαδή, έχω το παιδί πάνω στην μπάλα και εγώ είμαι ουσιαστικά ο υποστηρικτής του όταν δεν έχω πολύ καλό έλεγχο στο κεφάλι και μπορώ να το οδηγήσω όπου θέλω εγώ και με τον κορμό μου και με τα χέρια μου. Άρα ουσιαστικά το έχω επάνω και βοηθάω είτε σε πλάγιες μετατοπίσεις είτε σε οπροστιοπίστιες μετατοπίσεις, πάντα με οδηγό τα χέρια μου
και το σώμα μου. Δουλεύω δηλαδή ταυτόχρονα και από τα χέρια μου, μετατόπιση δεξιά-αριστερά, στροφή σε κάποιες περιπτώσεις και προστιοπίσθια κίνηση. Αργότερα μπορώ να έχω, εφόσον έχω πάρει μία σχετική οργάνωση, ένα σχετικό έλεγχο, να είμαι κοντά αλλά χωρίς να ακουμπάω, ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση που το κεφάλι φύγει προς τα πίσω, να είμαι κοντά και να μπορώ να το οργανώσω ή να το υποστηρίξω. Αυτά ήταν αυτά που ήθελα σήμερα να μοιραστώ μαζί σας. Εύχομαι να βρήκατε το βίντεο που σας έδειξα έναν τρόπο ελέγχου της κεφαλής μέσα από ασκήσεις ενδιαφέρον και πάντα να θυμάστε, you can only be better. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Να είστε καλά!